αποτέλεσμα σε πρώτο ημίχρονο που η Κέρκυρα ήταν καλύτερη από την ΑΕΛ. Εκμεταλλεύτηκε τα λάθη των φιλοξενούμενων και έφτασε στην επίτευξη των δύο τερμάτων. Η ΑΕΛ είχε και εκείνη τις δύο δικές της καλές στιγμές στο πρώτο 45 λεπτό, αλλά δεν κατάφερε να σκοράρει και εκεί φάνηκε η διαφορά. Στο δεύτερο ημίχρονο οι φιλοξενούμενοι δεν απείλησαν όπως θα ανέμενε κάποιος κυνηγώντας το σκορ και έτσι έμεινε αυτό το 2-0 μέχρι το φινάλε με την Κέρκυρα απλώς να διαχειρίζεται, να προσπαθεί να μην κινδυνεύσει και με την κατοχή μπάλας όπως βλέπετε να είναι μεγαλύτερη στο σύνολο του μάτς με την ΑΕΛ να έχει σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό την μπάλα στην κατοχή της στο δεύτερο ημίχρονο χωρίς πάντως να παράγει ευκαιρίες.